Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα πείραμα εδώ κάθε Τετάρτη στο κανάλι μας, όπου σήμερα θα δούμε, και όπως έχετε δει από τον τίτλο, τον καλύτερο τερματοφύλακα που έχει υπάρξει ποτέ. Μετά τον Πασχάλη τον Τελειόπουλο, τον καλύτερο παίχτη, θα δούμε σήμερα τον καλύτερο τερματοφύλακα. Το όνομα σας το κρατάω για έκπληξη, θα το δείτε στη συνέχεια. Και σήμερα θα παρακολουθήσουμε την αρχή της καριέρας του. Τον έχουμε τοποθετήσει σε μια ομάδα στα τοπικά της Ελλάδος. Και θα δούμε πώς θα ξεκινήσει, αν θα πάει κατευθείαν στο εξωτερικό, αν θα πάει σε άλλη ελληνική ομάδα. Θα πάμε να τα δούμε όλα αυτά σήμερα. Ελπίζω να σας αρέσει το πείραμα. Είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται στο εξωτερικό να βλέπουν τον καλύτερο τερματοφύλακα με όλα 20 άρια. Για να δούμε μετά από τον καλύτερο παίκτη, ο οποίος πήρε μια ομάδα και μπορούσε να την πάει κατευθείαν, ας πούμε, να της πάρει πρωτάθλημα στην Ελλάδα και να πάρει τόσα τρόπαια στον κόσμο όλο. Να δούμε αν μπορεί και ένας τερματοφύλακας, αν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Και στο φετινό manager παίζει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο το συγκεκριμένο πείραμα, γιατί υπάρχει αυτό το debate αν οι τερματοφύλακες είναι RNG φέτος, δηλαδή αν παίζει ρόλο, αν έχει ένα πολύ καλό τερματοφύλακα και ένα πολύ κακό. Ουσιαστικά το debate είναι εκεί κάπου στη μέση, ότι αν έχεις κάποιον έτσι λίγο καλό ή λίγο κακό, δεν θα παίξει και πολύ μεγάλη διαφορά μέσα στο παιχνίδι. Οπότε θα πάμε να το δούμε σήμερα, να μας απαντήσουν το συγκεκριμένο πείραμα στα ερωτήματά μας, θα μας απαντήσει. Και αν σας αρέσει η σειρά με τα πειράματα που κάνουμε εδώ πέρα στο κανάλι μας, αφήστε ένα like να ξεπεράσουμε τα 200 like, να πούμε, και σε αυτό το βίντεο, και σιγά σιγά όσο πάει να θέτουμε τον πύχη όλο και ψηλότερα. Πάμε να δούμε τον τερματοφύλακά μας. Και ο παίκτης μας είναι ο Ιάκωβος Κυπερίδης, εκ του Κύπερ το όνομά του, αλλά έτσι είναι πιο ποντιακό, ρε παιδί μου. Παίζει στη Νίκη Τραγανού. Προσπάθησα να βρω μια ομάδα τη Γάμα Εθνική που να έχει έτσι λίγο πιο ιδιαίτερο όνομα, όπως ο Κρόνος Αργυράδων. Η Νίκη Τραγανού είναι από το Τραγανό της Ηλίας στην Πελοπόννησο. Παίζει στη Γάμα Εθνική στον έκτο όμιλο. Και βγήκε από τις ακαδημίες της ο Ιάκωβος ο Κυπερίδης, τον οποίο τον βλέπετε εδώ πέρα. Εντυπωσιακό έτσι παιδί, θα μπορούσαμε να πούμε. 15 χρονών μόλις, είχε ξεκινήσει στα 14 του. Είμαι στο 2019 εδώ πέρα. Όπως βλέπετε, 20 άρια παντού, εκτός από το aggression που έχει 15 για να μην είναι επιθετικός με τους αντιπάλους παίχτες και τους διαιτητές, και 10 στην εγκεντρικότητα, για να μην χρειαστεί, ας πούμε, να διώξει την μπάλα από την περιοχή και αντί για γροθιές, ξέρω, κάνει ψαλιδάκι. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Θα πάμε να δούμε εδώ πέρα τα player attributes, ότι έχει 200 στο current ability, στο potential το ίδιο 200. Το reputation έχει ξεκινήσει από 1000, αλλά τα άφησαν να ανέβουν μόνο τους, οπότε μέσα σε μια χρονιά με αυτά τα στατιστικά έγινε παντού γνωστός και παίζει και στην Cup 21 της Ελλάδος. 20 adaptability, 20 φιλοδοξίες, 10 στο loyalty, 20 στην πίεση, 20 στον επαγγελματισμό και στο sportsmanship, 20 στο ταπεραμέντο, 10 στο controversy, 20 στο να παίζει καλά σε συνεχόμενα match, 10 στο dirtiness, 20 στα σημαντικά match, ότι σε κάποιο derby, ας πούμε, για παράδειγμα, ή σε κάποιο match που κρίνει τίτλο, θα είναι focused και θα παίξει καλά, 1 στους τραυματισμούς και 20 στο versatility. 1,95-80 κιλά, όπως βλέπετε, έχει τα δύο πόδια και παίζει τερματοφύλακας, δεν έχουμε βάλει κάποιο trade εδώ πέρα. Ας τα αποκτήσει μόνος από τις προπονήσεις. Έχει προπονηθεί προφανώς από την Νίκη Τραγανού, έχει βγει από τις ακαδημίες και έχει προπονηθεί και στην Ελλάδα. Επίσης, εδώ πέρα τα club contract details, όπως βλέπετε, έχει νεανικό συμβόλαιο, δεν έχει επαγγελματικό μέχρι το 23. Και όλα τα υπόλοιπα 0, δεν πληρώνεται τίποτα. Και στα personal details δεν έχουμε κάτι εδώ πέρα. Όπως βλέπετε, έχει 7 συμμετοχές με την K21 της Ελλάδας. Αγαπημένο σύλλογο, την Νίκη Τραγανού, ως οπαδός. Δεν έχει κάποιο dislike σύλλογο, και languages, τα ελληνικά προφανώς είναι η μητρική του γλώσσα. Την πρώτη του χρονιά με την Νίκη Τραγανού συμπληρώσει 22 match με 8 goal να έχει δεχθεί μόλις, 14 clean sheet και 6 man of the match, 7.62 rating. Όπως θα δείτε, δεν έχει goal. Του έχω βάλει το 20 σε foul και σε penalty, μήπως τον βάλω να βάλω στα penalty, αλλά μάλλον όχι. Είχε και μια κίτρινη κάρτα. Πολύ καλή έτσι επίδοση για πρώτη χρονιά. Και για να δούμε λίγο η Νίκη Τραγανού τι έκανε. Βγήκε τρίτη στον όμιλό της, στον έκτο όμιλο, με 45 βαθμούς. Δεύτερος ο Διαγόρας με 53, πρώτος ο Πανιγιάλος με 54, όπου βγήκε πρωταθλητής και πήγε στο promotion playoff και δεν ανέβηκε. Okay. Οπότε ναι, δεν κατάφερε να ανεβάσει την Νίκη Τραγανού. Βέβαια, κατάφερε να τη βγάλει τρίτη. Νομίζω ότι αν πάμε εδώ πέρα στα season preview, η Νίκη Τραγανού είναι για να βγει πέμπτη, μόλις έχει ανέβει. Με την προσθήκη βέβαια του Κυπερίδη, και βγήκε τρίτη. Νομίζω ότι είναι για να υποβιβαστεί κανονικά η ομάδα, δεν την ξέρω, αλλά από ό,τι έχω δει νομίζω ότι ήταν για να υποβιβαστεί. Οπότε με την προσθήκη του Κυπερίδη κατευθείαν
Πάρτινα διεκδίκησε ουσιαστικά έτσι την άνοδό της. Βέβαια ήταν αρκετούς πόντους πίσω από τον πρώτο και τον δεύτερο. Εδώ έγινε μάχη. Οπότε αυτή ήταν η πρώτη χρονιά του Ιάκωβου. Του Ιάκωβου του Κυπερίδη. Θα πάμε τώρα σιγά σιγά αναχρονιά να βλέπουμε πώς θα πηγαίνει στην επαγγελματική του καριέρα. 2020, μια χρονιά μετά, και όπως λέμε, ο Ιάκωβος ο Κυπερίδης παίζει για τον Ολυμπιακό. Παίζει για την ομάδα του Πειραιά, όπου είναι Wonderkid. Κοστίζει 7,5 εκατομμύρια ευρώ και παίρνει 952.000 μισθό στα 16 του. Μακάρι όλοι οι 16χρονοι να παίρναμε τόσα λεφτά, βέβαια. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2022. Όπως βλέπετε εδώ, απαράλλαχτα τα στατιστικά του Ιάκωβου Κυπερίδη. Και για να δούμε τι έκανε στη φετινή χρονιά. Λοιπόν, έπαιξε σε 22 μάτς του πρωταθλήματος και δέχτηκε 12 γκολ, έκανε 13 clean sheet. Οπότε δέχτηκε ένα. Όχι, ψέματα. Νομίζω ότι θα δεχόταν ένα γκολ ανά μάτς, αλλά όχι. Σε όσα μάτς δεν έκανε clean sheet, δεν ισχύει αυτό. Σε 10 μάτς τέλος πάντων έκανε clean sheet, από ό,τι φαίνεται. Θα δούμε. Man of the match 2 φορές, καμία κάρτα. Στο κύπελο έκανε, σε 9 συμμετοχές δέχτηκε 3 γκολ και 6 clean sheet. Εδώ ναι, όσες φορές έφαγε γκολ έφαγε μέχρι ένα. Εδώ πέρα στην Ευρώπη σε 5 συμμετοχές δέχτηκε 2 γκολ μόλις, με 3 clean sheet, το ίδιο πράγμα και εδώ πέρα. Και στα διεθνή του έτσι, καθήκοντα με την Εθνική Ελλάδα, σε 2 συμμετοχές δεν δέχτηκε καν γκολ. Είχε 7,85 rating, εξαιρετικός. Γενικότερα σε 36 συμμετοχές δέχτηκε 17 γκολ και έκανε 22 clean sheet με 4 man of the match, 7,53 rating για τον Ιάκωβο τον Κυπερίδη, ο οποίος Ολυμπιακός βγήκε πρωταθλητής στην Ελλάδα προφανώς, έχοντας δεχθεί πόσα γκολ, για να δούμε έτσι, 20 γκολ συνολικά, αρκετά καλή επίδοση για ομάδα AI. Προφανώς αν κάποιος χειρίζεται την ομάδα, κάποια ομάδα δέχεται πιο δύσκολα γκολ από ότι το AI. Βγήκε πρωταθλητής ο Ολυμπιακός. Πάμε να δούμε εδώ τα milestones του Κυπερίδη. Όπως βλέπετε, έκανε ντεμπούτο με την νίκη Τραγάνου στον εκτόμιλο. Έπαιξε με την Εθνική Ελλάδος απέναντι στην Νορβηγία το 2020 και πήρε το πρωτάθλημα και το κύπελλο με τον Ολυμπιακό. Από βραβεία, τι πήρε? Πήρε τον Έλληνας παίκτης της χρονιάς, ταλέντο της χρονιάς, τερματοφύλακα της χρονιάς, την ομάδα της χρονιάς, αγαπημένος παίκτης των οπαδών, στην καλύτερη εντεκάδα, όπως βλέπετε πάρα πολλές φορές εδώ πέρα. Και για να δούμε λίγο τα favorite clubs, έχει κάνει τον Ολυμπιακό αγαπημένο σύλλογο και προφανώς τον Άγγελο τον Αναστασιάδη, διότι τον κάλεσε στην Εθνική Ελλάδα, όπου έχει 2 συμμετοχές χωρίς να έχει βάλει γκολ προφανώς, γιατί είναι τερματοφύλακας. Οπότε πολύ καλή η πρώτη του επαγγελματική χρονιά του Ιάκωβου του Κυπερίδη στον Ολυμπιακό. Πήρε πρωτάθλημα και κύπελο. Για να δούμε που θα τον βρει η επόμενη χρονιά, το 2021. 2021 λοιπόν, ο Ιάκωβος ο Κυπερίδης έχει φύγει για τη Γερμανία, έχει φύγει για την Borussia Dortmund. Κοστίζει 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Παίρνει 5 σχεδόν εκατομμύρια ευρώ το χρόνο μέχρι το 23 το συμβόλαιό του. Με 13 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος. Στατιστικά ίδια και απαράλλεκτα. Wonderkid για μία ακόμη φορά. Παραμένει φυσικά, είναι ακόμα 17 χρονών. Σκεφτείτε, και για να δούμε πώς θα πήγε με την Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό έπαιξε και μια φορά ακόμα, με ένα clean sheet 8-10 rating, πριν πάρει μεταγραφή για 21 εκατομμύρια στην Borussia Dortmund, όπου στο πρωτάθλημα σε 31 συμμετοχές είχε 27 goal δέχτηκε, έκανε 11 clean sheet, αρκετά goal η αλήθεια είναι, 11 clean sheet, 4 man of the match, 7-15 rating. Το κύπελο σε 2 συμμετοχές δέχτηκε 2 goal, 6-90 rating. Στην Ευρώπη σε 6 συμμετοχές 6 goal, 7-27 rating. Και στην Ευρώπη σε 10 συμμετοχές δέχτηκε 6 goal στην εθνική ομάδα. Σε 10 συμμετοχές 6 goal, 7-36 rating με 5 clean sheet. Οπότε συνολικά σε 39 συμμετοχές δέχτηκε 35 goal με 13 clean sheet και 5 man of the match, 7-16 rating η πρώτη χρονιά στην Borussia Dortmund, η οποία Borussia Dortmund τερμάτισε την τέταρτη θέση της Bundesliga. Με 63 πόντους, αρκετά κοντά με την Σάλκη, η οποία ήταν στους 67, η Λειψία στους 70 και η Μπάγκερ στους 74, πήρε το πρωτάθλημα για μια ακόμη φορά. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι δυσκολεύτηκε αρκετά ο Κυπερίδης την πρώτη του χρονιά, εκτός συνόρων της Ελλάδος. Για να δούμε αν πήρε κάτι με την Dortmund. Milestones στην Dortmund δεν πήρε τίποτα. Από βραβεία, okay, στην καλύτερη εντεκάδα,
όλων των εποχών και της χρονιάς για την Dortmund. Και από competitions δεν πήρε τίποτα απολύτως με την Dortmund. Οπότε ναι, δυσκολεύτηκε, αν κρίνουμε από τα γκολ που δέχτηκε. Βέβαια παίζει με πιο ικανούς επιθετικούς πλέον. Οπότε για να δούμε, αυτή η χρονιά σίγουρα θα ήταν μεταβατική, έπαθε ένα κεφαλικό, για τον Ιάκωβο, ο οποίος θα βρήκε τέρατα επιθετικούς απέναντί του, οπότε λογικό να φάει περισσότερα γκολ. Να δούμε αν σιγά σιγά θα αρχίσει να συνηθίζει στη Γερμανία ή αν θα πάρει κάποια άλλη μεταγραφή σε κάποια άλλη ομάδα. 2022 λοιπόν, και ο Ιάκωβος ο Κυπερίδης βρίσκεται ακόμα στην Borussia Dortmund, που κοστίζει 29,5 εκατομμύρια και παίρνει 5,19 εκατομμύρια τη χρονιά, 19 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος, και βρίσκεται ακόμα στην Dortmund με τα ίδια στατιστικά εδώ πέρα. Και πάμε να δούμε τι χρονιά έκανε. Σε 34 συμμετοχές στο πρωτάθλημα δέχτηκε 24 γκολ με 14 clean sheet και 3 man of the match, 7-43 rating. Σε 4 συμμετοχές στο κύπελο δέχτηκε 3 γκολ με 1 clean sheet, 7-40 rating. Και στην Ευρώπη σε 8 συμμετοχές δέχτηκε 4 γκολ, 5 clean sheet, 1 man of the match, 7-50 rating. Με την εθνική ομάδα σε 6 συμμετοχές δέχτηκε 5 γκολ, 3 clean sheet, 2 man of the match, 7-38 rating. Οπότε συνολικά σε 46 συμμετοχές 31 goal δέχτηκε, 20 clean sheet, 4 man of the match, 7-44 rating. Σίγουρα πολύ καλύτερη χρονιά σε σχέση με πέρσι, με την Borussia Dortmund να βγαίνει πρωταθλήτρια Γερμανίας με τον Ιάκωβο Κυπερίδη κάτω από τα goal post της, με 87 πόντους έχοντας δεχθεί, για να δούμε πόσα goal, 25 goal μόλις σε μια πολύ επιθετική λίγα όπως η γερμανική. Δέχτηκε μόλις 25 γκολ, ενώ η Bayern είχε δεχθεί 28 και όλες οι υπόλοιπες βλέπετε από 37 γκολ και πάνω. Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Οπότε πρωταθλήτρια η Borussia Dortmund με μόλις μία ήττα, παραλίγο να το πάρει αίτητη. Από το Hannover έχασε 2-3 και κάποια χ εδώ πέρα όπως βλέπετε. Στα περισσότερα βλέπετε match δεχόταν γκολ. Λογικό είναι η Γερμανία, λογικό είναι οι άμυνες, είναι τραγικές, δέχονται γκολ εύκολα οι ομάδες. Οπότε ο Κυπερίδης μας εδώ πέρα, για να δούμε και τα information του, έχει αγαπημένο σύλλογο και την Dortmund. Γενικά τους αγαπάει όλους ο Ιάκωβος, είναι καλό παιδί. Λοιπόν, έχει μείνει δεύτερη χρονιά στην Dortmund. Το θέμα είναι, έχει φτάσει στα 18 του πλέον, ενηλικιώνεται. Θα μείνει στην Dortmund, θα φύγει να πάει κάπου αλλού. Να ολοκληρώσουμε και εδώ πέρα την τέτοια του καρτέλα του, να δούμε ότι με την Borussia Dortmund πήρε την Bundesliga. Στα βραβεία, παίχτης των οπαδών το 2021-2022, στην καλύτερη δεκάδα, καλύτερος Έλληνας παίχτης του εξωτερικού και προφανώς αυτά που είχε πάρει και πριν. Δεν πήρε κάτι άλλο με την Dortmund, ούτε κυπέλο, ούτε κάποιο ευρωπαϊκό τίτλο. Οπότε ο Ιάκωβος ο Κυπερίδης πήρε το πρώτο του πρωτάθλημα εκτός Ελλάδος, έχει ήδη δύο και ένα κύπελο Ελλάδος. Οπότε βαδίζει καλά, είναι μόλις 18 χρονών και πάμε στο 2023 να δούμε τι έχει κάνει και πού βρίσκεται ο Ιάκωβος Κυπερίδης. Και το 2023 λοιπόν ο Ιάκωβος Κυπερίδης παίρνει μια μεταγραφή που πολλοί ποδοσφαιριστές ίσως ονειρεύονται στην καριέρα τους και όπως κάνει πάντα η Real Madrid τσιμπάει όποιο μεγάλο ταλεντάκι έτσι υπάρχει. Πήρε τον Ιάκωβο τον Κυπερίδη, όχι μεγάλο ταλεντάκι, τους μεγάλους αστέρες του ποδοσφαίρου, οπότε είναι στην Real Madrid πλέον. Στα 19 του, με αξία 61 εκατομμύρια, παίρνει 8,62 εκατομμύρια ένα χρονιά μέχρι το 27. Έχει συμβόλαιο, 25 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος και εδώ βλέπετε έπεσε λίγο το στάμινα, μάλλον είχε κάποιο τραυματισμό, θα πάμε να το τσεκάρουμε σε λίγο. Για πάμε να δούμε τα career stats του. Πήγε στην Real Madrid για 48,5 εκατομμύρια, διπλασίασε, υπερδιπλασίασε βασικά την τιμή από τον οποίο τον αγόρασε στην Dortmund και δεν έπαιξε εδώ πέρα, έπαιξε και λίγο στην Καστίγια. Υποβιβάστηκε στην Καστίγια και έπαιξε μόλις 8 αγώνες του πρωταθλήματος με την Real Madrid. Δέχτηκε 2 γκολ, 7 clean sheet, 7-57 rating. 4 συμμετοχές στο κύπελο, δέχτηκε 3 γκολ και 2 clean sheet, 7-28 rating. 6 συμμετοχές στην Ευρώπη, δέχτηκε 5 γκολ, 3 clean sheet, 7-23 rating. Και με την εθνική ομάδα 6 συμμετοχές, 5 γκολ δέχτηκε, 4 shutouts, clean sheets δηλαδή, χωρίς να δεχτεί γκολ, 7-22 rating, συνολικά 18 συμμετοχές, 10 γκολ δέχτηκε, 12 clean sheet, κανένα man of the match, 7-39 rating για τον Ιάκωβο Κυπερίδη, ο οποίος μάλλον πρέπει να έχει κάποιο τραυματισμό, είχε 4 μήνες τραυματισμό στην προπόνηση, χτύπησε το ισχύο του και έμεινε 4 μήνες από το Σεπτέμβρη μέχρι το Δεκέμβρη, ας πούμε Γενάρη, έτσι μέχρι το Δεκέμβρη ουσιαστικά της χρονιάς του 22, οπότε έχασε έτσι ο Ιάκωβος ο Κυπερίδης την αρχή του με τη Real Madrid, μέχρι να βρει τα πατήματά του μετά άργησε λίγο
να πάρει μπρος. Για να δούμε τι έκανε με την Real Madrid της, όπως θα δούμε εδώ πέρα. Πήρε ένα παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων το 2022 και αυτό μόνο. Η Real Madrid της τερμάτισε τρίτη στην Ισπανία, πίσω από Μπαρτσελόνα με 93 βαθμούς και την αίτητη Ατλέτικο με 106 βαθμούς. 34 νίκες, 4 ισοπαλίες, χωρίς καμία ήττα η Ατλέτικο με 80 goal difference. 102 goal σκόραρε και δέχτηκε 22. Απίστευτο. Δεν το έχω ξαναδεί πολλά χρόνια στο manager αυτό το πράγμα. Οπότε, ναι, η Real Madrid δεν τα πήγε καλά. Είχε βέβαια στερήθηκε την, έτσι, τις υπηρεσίες του Κυπερίδη, ο οποίος πήρε κάτι άλλο με τη Real Madrid της. Στην καλύτερη δεκάδα της χρονιάς. Αυτό. Πολύ δύσκολα τα πράγματα και έχασε το Ευρωπαϊκό Super Cup με τη Real Madrid της, μάλιστα. Το έχασε. Οπότε διεκδίκησε και έναν ακόμα τίτλο. Οπότε ναι, κάθε φορά που αλλάζει η ομάδα φαίνεται ότι η μοίρα του παίζει περίεργα παιχνίδια του Ιάκωβου. Τώρα τερματίστηκε με την Dortmund, δεν μπορούσε να προσαρμοστεί, ήταν δύσκολη η πρώτη του χρονιά. Το ίδιο και με τη Real. Αλλά έχει κάνει ήδη το μεγάλο βήμα, το ακόμα από την ηλικία των 19 χρονών παίζει στη Real Madrid της. Και το θέμα είναι να δούμε τώρα, μόλις αρχίσει να παίρνει μπρος, τι μπορεί να καταφέρει με τον καινούριο του σύλλογο. Και αυτή τη φορά βρισκόμαστε 2 χρόνια πιο μετά, στο 2025, όπου ο Ιάκωβος παίζει ακόμα στη Real Madrid της. Πλέον δεν είναι wonder, είναι world class goalkeeper. Ίδια για παράλλαχτα τα στατιστικά του, κοστίζει 67 εκατομμύρια και παίρνει 15,84 εκατομμύρια το χρόνο, σχεδόν 16 εκατομμύρια μέχρι το 28 το συμβολιό του. 49 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος χωρίς γκολ, προφανώς είναι τερματοφύλακας. Και για να δούμε τι έκανε αυτές τις δύο χρονιές με τη Real Madrid της. Σε 37 συμμετοχές στο πρωτάθλημα δέχτηκε 23 γκολ και έκανε 20 clean sheet με 3 man of the match, 7-38 rating. Το κύπελλο σε 4 συμμετοχές δέχτηκε 3 γκολ, 2 clean sheets, 7-35 rating. Στην Ευρώπη σε 12 συμμετοχές δέχτηκε 7 goal, 6 clean sheet, 3 man of the match, 7-48 rating. Και με την εθνική ομάδα 14 match, 9 goal δέχτηκε, 7 clean sheet, 7-42 rating. Συνολικά σε 53 συμμετοχές δέχτηκε 33 goal με 28 shutouts, 6 man of the match, 3 κίτρινες κάρτες και 7-40 rating. Και την επόμενη χρονιά, σε 37 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, δέχτηκε 21 γκολ με 19 clean sheet, 1 man of the match, 7-41 rating. 4 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, δέχτηκε 5 γκολ. Πρώτη φορά που βλέπω τα γκολ να είναι παραπάνω από τις συμμετοχές του, με 6-97 rating. 10 συμμετοχές στην Ευρώπη, με 13 γκολ να έχει δεχθεί, 7-05 rating και 3 clean sheet. Και εδώ δέχτηκε παραπάνω γκολ από τις συμμετοχές του. Και στην Εθνική Ελλάδος, 10 συμμετοχές, δέχτηκε 6 γκολ, 6 clean sheet, 3 man of the match, 7-57 rating. Με την Εθνική πρέπει να τα πηγαίνει τέλεια. Αλλά θα τα δούμε αυτά στο επόμενο επεισόδιο. Γι' αυτό σπάστε το κουμπί του like αν θέλετε όντως να δούμε τι έκανε ο Ιάκωβος Κυπερίδης με την εθνική ομάδα. Και έχει κάνει καλά πράγματα. 51 συμμετοχές συνολικά, 39 goal δέχτηκε, 23 clean sheet, 1 man of the match, 7-30 rating. Και για να δούμε τι πήρε με την Real Madrid της αυτά τα δύο χρόνια. Θα πάμε εδώ πέρα. Πήρε ένα πρωτάθλημα Ισπανίας ακόμα. Μόνο το 2025 κιόλας, αφέτος. Όπου η Real βγήκε πρώτη με αυτόν εδώ προπονητή, δεν τον ξέρω καν. Καλώς φαίνεται, αλλά εδώ το motivating δεν το έχει και πολύ. Α, είναι ο προπονητής της Boca στην πραγματικότητα, οκ. Οκ. Λοιπόν, τι βραβεία πήρε. Τρίτη θέση στους καλύτερους τερματοφύλακες για το Champions League. Καλύτερος παίχτης Έλληνας στο εξωτερικό. Καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο. Τρίτη θέση πίσω από Αλμπάν Λαφόντ και Άλισον. Πρώτη φορά. Όχι, και πέρσι είχε βγει δεύτερος πίσω από Άλισον και είχε ξεπεράσει τον Όμπλακ. Αλλά είναι αυτές οι δύο χρονιές που τον πήγαν στη Real Madrid που τον έκαναν να διεκδικήσει τέτοια βραβεία. Στην καλύτερη δεκάδα όλων των εποχών της Real, προφανώς, στην καλύτερη δεκάδα της χρονιάς. Δεύτερος στο καλύτερο τερματοφύλακα της χρονιάς για το Champions League πέρσι, ενώ φέτος είχε βγει τρίτος, εδώ δεύτερος. Για να δούμε εδώ πέρα αν έχασε κάτι. Όχι, δεν έχασε κάτι φέτος. Όσους τίτλους διεκδίκησε, σε τελικό εννοώ, τους πήρε, τους έχασε. Βασικά όχι, δεν διεκδίκησε τίτλους σε τελικό, μόνο το πρωτάθλημα που βγήκε πρωταθλήτρια η Real Madrid. Οπότε αυτά είναι τα πρώτα 7 χρόνια του Ιάκωβου Κυπερίδη, όπου ξεκίνησε από την νίκη Τραγανού και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Μαδρίτη και την τοπική έτσι, ομάδα της Real εκεί πέρα, όπου έχει κατακτήσει ας πούμε τον κόσμο, αρχίζει τώρα σιγά σιγά να κάνει τα βήματά του.
Η τερματοφύλακη είναι διαφορετική με τους κανονικούς παίχτες. Δηλαδή, ο Τελειόπουλος στα 21 του ήδη είχε κάνει πράγματα. Ο τερματοφύλακας θα του πάρει λίγο καιρό και έχει και περισσότερο χρόνο να εξελίξει το ταλέντο του. Γιατί και 35 χρόνια ένας τερματοφύλακας δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Βέβαια, και οι δύο παίχτες είχαν τερματισμένα τα στατιστικά τους και κλειδωμένα να μην αλλάζουν. Οπότε, αυτά ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο πείραμα. Να μου πείτε κάτω στα σχόλια αν θέλετε να δούμε δεύτερο επεισόδιο προφανώς και να μου γράψετε και αλλαγές που θέλετε για να κάνουμε διάφορα σεναριάκια στο δεύτερο επεισόδιο. Δηλαδή, να προχωρήσουμε 5 χρονιές με τον Κυπερίδη να το έχουμε κάνει το τάδε, ας πούμε. Να προχωρήσουμε 5 χρονιές έτσι όπως είναι, προφανώς για να δούμε τι θα γίνει. Και γενικότερα να κάνουμε κάτι τέτοια πειραματάκια μέσα στο ίδιο το πείραμα. Οπότε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε χρήσιμα links για το manager αλλά και για το κανάλι γενικότερα. Να ακολουθήσετε σε όλα τα social media και στο Discord να έρθετε για να τα λέμε. Και μέχρι την επόμενη φορά που εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο επεισόδιο ή κάποιο επόμενο live, γεια σας από μένα.